Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression. Ο άγνωστος ψι με την Έρικα Ρούσου. Το τέρας, η πλαστική σακούλα, οι φωνές που ουρλιάζουν χωρίς να ακούγονται, οι χτύποι της καρδιάς που ξεκάθαρα έχουν ξεφύγει, αυτές οι κυκλοθεμικές αλήθειες που πολλοί τις ακούν για ψέματα. Πράγματι, δεν έχει σημασία πώς θα το περιγράψεις, αρκεί να το πεις, αρκεί να το μοιραστείς με έναν άνθρωπο δικό σου ή και όχι. Αυτό το podcast δημιουργήθηκε για να έρθουμε ένα βήμα πιο κοντά, τόσο μεταξύ μας, αλλά όσο και με τον ειδικό, με έναν ειδικό, με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βρεθεί, έχει σπουδάσει, συγγνώμη, αυτό για το οποίο ενδιαφερόμαστε και μπορεί να μας βοηθήσει. Το πρόβλημά μας που ακούγεται πάρα πολύ εκεί έξω, τουλάχιστον εγώ το ακούω, φαντάζομαι κι εσείς, είναι ότι τι έχει συμβεί και είμαστε όλοι χάλια. Δεν είμαστε όλοι χάλια. Απλά δεν μιλάμε. Δεν ρωτάμε, δεν λέμε πράγματα και κυρίως δεν ακούμε. Οπότε τι κάνουμε, μαζεύουμε και κάποια στιγμή εκ των πραγμάτων θα σκάσουμε. Είναι πάρα πολύ λογικό. Οπότε αυτό το podcast ήθελα πολύ και μακάρι να το θελήσετε κι εσείς, ενώ να το αγαπήσετε κι εσείς με αυτή τη λογική, γιατί θέλω πολύ να μας φέρει πιο κοντά, κυρίως για να μοιραστούμε πράγματα τα οποία μας συμβαίνουν και πράγματα τα οποία συμβαίνουν στους γύρω μας, δηλαδή στους ανθρώπους που είναι κοντά μας, είτε είναι πολύ κοντινά μας πρόσωπα είτε όχι. Γιατί όλοι σε αυτή την κοινωνία ζούμε, όλοι σε αυτή την πόλη ζούμε, οπότε όποια πόλη και αν είναι αυτή, οπότε είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να έχουμε μια επαφή με αυτό που συμβαίνει στον άλλον και κυρίως με αυτό που συμβαίνει σε εμάς. Οπότε ο στόχος αυτού του αγνώστου ψι είναι να στείλετε τις ερωτήσεις σας, οποιαδήποτε και αν είναι η ερώτησή σας. Δεν υπάρχει καλή ή κακή ερώτηση, χαζή ή πανέξυπνη. Το θέμα είναι αυτό που αισθάνεσαι. Και αν αυτό που αισθάνεσαι μπορεί κάποιος άνθρωπος, ο οποίος είναι ειδικός, και το τονίζω αυτό, γιατί σε αυτή την εποχή δεν είμαστε όλοι ειδικοί. Καλά, ποτέ δεν ήμασταν, αλλά τώρα έχει παραγίνει το μη ειδικό να δίνει συμβουλές. Ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να αλληλοβοηθηθούμε, γιατί η δική σου ερώτηση μπορεί να δώσει απάντηση και σε έναν άλλο άνθρωπο και όλο αυτό να γίνει μια ομάδα, μια παρέα στην οποία ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Έχω μιλήσει πάρα πολύ, αλλά είναι το πρώτο, οπότε ήθελα κάπως να συστηθούμε. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με τον άνθρωπο που έχω δίπλα μου και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ανθή Μπελέ είναι ψυχοθεραπεύτρια, ακολουθεί την ψυχοθεραπεία Gestalt, αν το λέω σωστά. Okay. Το ακολουθεί εννοώ, είναι σωστό να το λέμε έτσι? Είναι η βάση της προσέγγισής μου και δουλεύω συνθετικά. Ωραία. Και είναι εδώ σήμερα για να μιλήσουμε μαζί για το φλέγον ζήτημα. Δεν το λέω, το λέω και γελάω, γιατί πραγματικά νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός ακούω και περισσότερο κόσμο που το βιώνει, ή μάλλον που καταλαβαίνει ότι το βιώνει, γιατί για πολύ μεγάλο διάστημα δεν καταλαβαίνουμε ότι το βιώνουμε. Αναφέρομαι στις κρίσεις πανικού. Έχω πολλές ερωτήσεις, μιας και είναι το πιλωτικό, προφανώς δεν έχω δικές σας ερωτήσεις, άρα θα προσπαθήσω να πατήσω στις ερωτήσεις των φίλων μου και τις δικές μου προφανώς, που έχουν να κάνουν με τις κρίσεις πανικού. Ανθή, αν μπορούσες να δώσεις μια πρώτη περιγραφή, όταν σε ρωτάει κάποιος ότι τι είναι η κρίση πανικού. Πριν πούμε αυτό, θα ήθελα να δώσουμε έναν τίτλο. Βέβαια. Που νομίζω έχει μια αισιοδοξία η οποία είναι ρεαλιστική, από την προσωπική μου εμπειρία το λέω αυτό. Και θα το θέσω με τη μορφή ερωτήματος και μετά θα το απαντήσουν οι ακροατές. Τέλεια. Κρίση πανικού, εχθρός ή φίλος? Εγώ θα απαντήσω φίλος περισσότερο. Κι εγώ πια. Τώρα, σε αυτό που ρώτησες, θα πούμε τα βασικά σωματικά συμπτώματα, γιατί σίγουρα και από άτομο σε άτομο κάπως διαφέρουν, αλλά υπάρχουν κάποια που είναι σχεδόν δεδομένο ότι θα συμβούν στην κρίση πανικού. Είναι η ταχυπαλμία,
Αυτό είναι σχεδόν δεδομένο. Εφίδρωση πέραν του φυσιολογικού ή κάτι που δεν εξηγείται από εξωτερικές συνθήκες, για παράδειγμα πάρα πολύ ζέστη. Τρέμουλο στα άκρα, κόμπο στο στομάχι, κόμπο στο λαιμό, αίσθηση ότι δεν μπορούμε να καταπιούμε, ζαλάδα, ναυτία. Αυτά είναι τα πιο συνηθισμένα. Και με μία φράση, αυτό που είναι πάρα πολύ τρομακτικό στην κρίση πανικού, και φαντάζομαι γι' αυτό έχει ονομαστεί και με αυτόν τον τρόπο, είναι ότι δεν υπάρχει μία βαθμιαία κλιμάκωση των συμπτωμάτων. Είναι ευνίδια, δηλαδή είναι σαν να περνάς από το μηδέν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ναι. Στο 10 θα λέγω, είπες το 100, το είπες πιο ωραία από μένα, ναι. Αυτό. Και αν μπορώ να συμπληρώσω, νομίζω ότι είναι και μια κατάσταση στην οποία νιώθεις ότι χάνεις τελείως τον έλεγχο. Ναι, αυτό είναι το επόμενο, ναι. Τα ψυχολογικά συμπτώματα, αυτό είναι το πιο βασικό που είπες. Mm-hmm. Ίσως δηλαδή η πιο, ο κοινός παρονομαστής στο ψυχολογικό κομμάτι είναι αυτό. Νιώθεις ότι δεν έχεις έλεγχο. Δεν έχεις έλεγχο στο στόμα σου, δεν έχεις έλεγχο στο μυαλό σου. Γι' αυτό και πολλοί κόσμος νομίζει ότι θα τρελαθεί. Και υπάρχει και μία αίσθηση ότι θα συμβεί κάτι πάρα πάρα πολύ κακό, καταστροφικό. Αυτά πάλι είναι τα γενικά, έτσι. Γιατί ξαναλέω, το κάθε άτομο μπορεί να έχει δικές του πολύ εξατομικευμένες εμπειρίες. Εντάξει, αφού αναφέρουμε ότι προφανώς θα πρέπει ένας άνθρωπος που το παθαίνει αυτό ή του συμβαίνει για πρώτη φορά ειδικά να τσεκάρει τους, πώς το λένε, τους σωματικούς λόγους, δηλαδή να τσεκάρει ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας, εφόσον το έχουμε αυτό σαν τικ, τι μπορούμε να κάνουμε όταν μας συμβαίνει, δηλαδή τη στιγμή που μας συμβαίνει, τι ελπίδες έχουμε? Καλά, προφανώς και θα μας περάσει αυτό, να το πούμε, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια ότι όντως περνάει. Όμως εκείνη τη στιγμή που πραγματικά βιώνουμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο και η καταστροφολογία στο κεφάλι μας διωγγώνεται, τι μπορούμε να κάνουμε για να το αποδεχτούμε, και δεν θα πω αντιμετωπίσουμε, αποδεχτούμε και ουσιαστικά το αφήσουμε να ξεφουσκώσει? Εκείνη τη στιγμή μάλλον να το αντιμετωπίσουμε μπορούμε, το αποδεχτούμε μάλλον με την ψυχοθεραπεία γίνεται περισσότερο, επειδή αυτό που συμβαίνει είναι ότι το άτομο χάνει την επαφή με τον εαυτό του και με την πραγματικότητα. Δηλαδή είναι σαν να είναι σε έναν άλλο κόσμο εκείνη τη στιγμή. Δεν έχει αίσθηση του τι συμβαίνει γύρω του, και αυτό είναι μία ακόμα πιο τρομακτική εμπειρία. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται να γίνει είναι με κάποιο τρόπο να έρθει πάλι στο τώρα και να αποκτήσει επαφή με το περιβάλλον γύρω του και με τον εαυτό του. Ένας πολύ καλός τρόπος είναι να αρχίσει να ενεργοποιεί συνειδητά τις αισθήσεις του. Για παράδειγμα, μπορεί να έχει μέσα στην τσάντα του ένα πολύ αγαπημένο αντικείμενο που η επαφή με αυτό το αντικείμενο να του δημιουργεί μια ωραία αίσθηση. Δηλαδή ένα αρκουδάκι με πάρα πολύ ωραία υφή, ένα μπλουζάκι, να φοράει μια μπλούζα που είναι πολύ απαλή, να έχει μια αγαπημένη πέτρα μαζί, ένα κοχύλι, κάτι το οποίο δηλαδή θα το ακουμπήσει εκείνη τη στιγμή συνειδητά, έτσι ώστε να νιώσει την επαφή των χεριών του με αυτό το αντικείμενο. Άλλη αίσθηση. Όσφρηση. Μπορεί να φοράει ένα άρωμα που του αρέσει πάρα πολύ και συνειδητά εκείνη τη στιγμή να μυρίσει τον εαυτό του. Ή αν είναι σε έναν χώρο, για παράδειγμα στην εξοχή, που υπάρχουν ωραίες μυρωδιές, να μυρίσει συνειδητά τη θάλασσα, να μυρίσει συνειδητά τα λουλούδια. Όραση. Να εστιάσει την προσοχή του σε κάποιο αντικείμενο στον χώρο. Αν είναι πάλι σε ένα δικό του χώρο, για παράδειγμα στο σπίτι του, που σίγουρα θα υπάρχουν κάποια αγαπημένα αντικείμενα στον χώρο, αυτό το προτιμάμε. Να είναι δηλαδή ένα αντικείμενο, μια εικόνα που θα δημιουργήσει ένα θετικό συνέστημα, μια ωραία αίσθηση. Αν είναι κάπου έξω, θα μπορούσε να εστιάσει την προσοχή του στα αυτοκίνητα που περνάνε και να κοιτάζει τις πινακίδες των αυτοκινήτων. Κάτι πάλι πολύ συγκεκριμένο. Γεύση. Αν για παράδειγμα μας αρέσει το στικάκι της κανέλας, μπορούμε να το έχουμε μαζί μας και να το βάζουμε στο στόμα μας. Έτσι ώστε λοιπόν συνειδητά να ερχόμαστε σε επαφή πάλι με τις αισθήσεις μας. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Ή ένα λαστιχάκι στο χέρι, πάλι για να ενεργοποιήσουμε την αίσθηση της αφής. Έχουμε ένα λαστιχάκι στο χέρι μας, στον καρπό μας, και τραβάμε το λαστιχάκι. Ένα στο λαιμό, ένα κολιέ. Πιάνουμε το κολιέ, που μπορεί να είναι και μια αγαπημένη πέτρα, ένας πολύτιμος λίθος, αν πιστεύουμε, ας πούμε, είμαστε από αυτούς που πιστεύουμε ότι έχει κάποια θεραπευτική ιδιότητα. Mm-hmm. Αυτό σε πρώτο επίπεδο, έτσι ώστε αυτό που λέμε να γιωθούμε, να έρθουμε στο τώρα, και μετά είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να μας δείξει κάποιος που ξέρει αργή
και βαθιά διαφραγματική αναπνοή, γιατί νομίζω ξέχασα να πω πριν ότι ένα πολύ χαρακτηριστικό σύμπτωμα σωματικό της κρίσης πανικού είναι ότι η αναπνοή μας γίνεται κοφτή και ερχή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μπορούμε να αναπνέουμε με το σωστό τρόπο. Αυτά θεωρώ ότι είναι τα πιο σημαντικά που μπορούμε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ότι... Αλλά αυτά όντως είναι πολύ βοηθητικά. Νομίζω ότι οι πιο εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών συχνές κρίσεις πανικού γίνονται είτε σε κάποιους κλειστούς χώρους. Δηλαδή, ξέρω, ας πούμε, άτομα τα οποία δεν μπορούν να μπουν, για παράδειγμα, στο ασανσέρ, γιατί νιώθουν ότι κάτι παθαίνουν. Για το αεροπλάνο και για το μετρό δεν θα μιλήσω καν. Νομίζω ότι είναι το πιο σύνηθες. Ωστόσο, εκεί, τι πιάνει, αν μπορούμε να το πούμε κάπως... Μπακαλίστηκα το λέω, αλλά εννοώ ότι τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, ας πούμε. Γιατί εντάξει, τώρα σίγουρα δεν μπορώ να... Άμα είμαι στο μετρό, για παράδειγμα, μπορεί να μην έχω μαζί μου αυτό το αντικείμενο. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην έχω ένα κοκαλάκι. Μπορεί να... Αν είναι η πρώτη φορά δηλαδή που συμβαίνει. Ναι. Εγώ αναφέρομαι στην πρώτη φορά, η οποία όλος μπορεί να μην το περιμένει. Οπότε εκείνη τη στιγμή, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, το αναγνωρίζει. Αν τι είναι κάνει. Η πρώτη φορά που συμβαίνει, μπορεί να τσιμπήσει. Όχι να πονέσει βέβαια, έτσι, αλλά να είναι okay. Αισθητή πάλι, αισθητό το σύμπτωμα, να τσιμπήσει τον εαυτό του στον καρπό, ναι, για να έρθει τώρα, κοντά στον πύχη. Αν είναι στο μετρό που είπες, θα μπορούσε να εστιάσει την προσοχή του στις στάσεις που αναγράφονται σε όλα τα βαγόνια, αν δεν κάνω λάθος. Να παρατηρήσει το κάποιο ωραίο φόρεμα που μπορεί να φοράει μια άλλη επιβάτης ή το καπέλο που μπορεί να φοράει κάποιος άλλος επιβάτης. Αν μιλάει εκείνη τη στιγμή στο ηχείο ο οδηγός, ο σταθμάχης, η κασέτα, οτιδήποτε έχουν, να εστιάσει την προσοχή. Mm-hmm. Τι λέει τώρα για να ακούσω, πού βρίσκομαι. Mm-hmm. Γενικότερα να εστιάσει την προσοχή στα ερεθίσματα, ναι, κάπου, σε κάποιο ερεθίσμα που υπάρχει στο τώρα. Και αρκεί να μην είναι ένα ερέθισμα που μπορεί να του πυροδοτεί κάποιο φόβο. Τώρα αυτό δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, γιατί στον καθένα είναι διαφορετικό. Ας πούμε στις στάσεις ότι είναι πολλές. Αν δει τις στάσεις, ωραίο παράδειγμα. Μπορεί να είναι πολλές και να μην φτάνει. Okay. Και εφόσον μας συμβεί αυτό, το αντιμετωπίσουμε την πρώτη φορά, μετά ποια είναι τα βήματα που που καλό θα ήταν να κάνουμε για να... όχι αντιμετωπίσουμε. Για να θεραπεύσουμε. Για να θεραπεύσουμε. Νομίζω να πούμε λίγο σύντομα πριν από αυτό ποιες είναι οι αιτίες. Σωστά, για να εξηγήσουμε και γιατί πρέπει να θεραπεύσουμε. Οι αιτίες μπορεί να είναι είτε κάποιο παλιό τραύμα που επαναπυροδοτείται στο παρόν, οπότε εκεί μάλλον χρειάζεται και περισσότερη θεραπευτική δουλειά. Μπορεί να είναι κάποιο στρεσογόνο γεγονός στο παρόν, για παράδειγμα η ξαφνική απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου. Και μπορεί να είναι συνδυασμός γεγονότων και μπορεί να είναι και μια κατάσταση πολύ μεγάλης πίεσης και άγχους στο παρόν, για παράδειγμα πολύ πίεση στο εργασιακό περιβάλλον, στο οικογενειακό περιβάλλον, που μπορεί πάλι να δημιουργούν την αίσθηση του μη ελέγχου. Είναι πολύ συνηθισμένο συνέστημα αυτό, το δεν έχω τον έλεγχο στην κρίση πανικού. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να γίνει ψυχοθεραπεία για να λύσουμε το πρόβλημα ριζικά, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να παίρνουμε φάρμακα, να μην χρειάζεται να είμαστε σε επιφυλακή για το τι πρέπει να κάνουμε εκείνη τη στιγμή, γιατί αυτά τα άτομα συνήθως φοβούνται και την ιδέα ότι μπορεί να ξανασυμβεί η κρίση πανικού. Οι περισσότεροι το φοβούνται αυτό και είναι και φυσιολογικό, οπότε γι' αυτό χρειάζεται να το λύσουμε από την πηγή. Κάτι που θέλω να τονίσω είναι ότι από την προσωπική μου εμπειρία δεν έχω συναντήσει ποτέ κάποιο άτομο που να έπαθε κρίση πανικού και να μην είχε ανέκφραστα συναισθήματα. Οπότε χρειάζεται μέσα από την ψυχοθεραπεία να μάθει το άτομο να ακούει τον εαυτό του, και συγκεκριμένα αυτό που κάνουμε στην ψυχοθεραπεία Gestalt είναι να δίνουμε φωνή στο σώμα, δηλαδή να εκπαιδεύουμε τον θεραπευόμενο να εστιάζει στο σώμα του και να μπορεί να αποκωδικοποιεί αυτό που συμβαίνει. Πώς γίνεται αυτό? Επειδή το κάθε συναίσθημα σωματοποιείται. Και όλοι, αν παρατηρήσουμε λίγο, δηλαδή ακόμα και αν δεν κάνουμε ψυχοθεραπεία, αν μπορούμε λίγο να το δοκιμάσουμε, είναι κάτι που είναι εφικτό να το πετύχουμε, να παρατηρούμε τι συμβαίνει στο σώμα μας και να του δίνουμε φωνή. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο φόβος, πολλές φορές έχουμε και λαϊκές ρίσεις γι' αυτό, έτσι, μου κόπηκαν τα πόδια.
Ναι, σωστά. Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Αυτό. Η στενοχώρια πολλές φορές δημιουργεί πλάκωμα στην καρδιά, η σφίξιμο στο στομάχι. Ο θυμός πολλές φορές δημιουργεί πονοκέφαλο. Τα ξαναλέω πάλι αυτά από την προσωπική μου εμπειρία. Οπότε είναι σημαντικό να μάθει το άτομο να ακούει το σώμα του και να μπορεί να συνδέσει το σωματικό σύμπτωμα με ένα συναίσθημα. Και κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας και δεδομένου ότι νιώθει ασφάλεια με τον ψυχοθεραπευτή του, να μπορέσει να εκφράσει αυτά τα συναισθήματα που συνδέονται με κάποιες σκέψεις, με κάποια γεγονότα και μετά να αρχίσει να τα εκφράζει και στη ζωή. Σωστά. Ωστόσο, είναι όλες οι μέθοδοι ψυχοθεραπείας βοηθητικές για τις κρίσεις πανικού. Θέλω να πω ότι μήπως κάποιες, ας πούμε, σχολές είναι πιο επικεντρωμένες, να πω, στην κρίση πανικού. Νομίζω δεν μπορεί όλες να λειτουργούν. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Θεωρώ ότι οι προσεγγίσεις, οι θεραπευτικές που μπορούν να βοηθήσουν στις κρίσεις πανικού είναι αυτές που δουλεύουν και με το σώμα. Δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε κάτι που συμβαίνει στο σώμα αν δεν δουλεύουμε με το σώμα. Ναι, αν παίξουμε μόνο με το μυαλό. Και συγκεκριμένα στην κρίση πανικού, όταν αυτό συμβαίνει στο άτομο, επειδή και γενικά όχι μόνο στην κρίση πανικού, όταν έχουμε πολύ έντονο φόβο, πολύ έντονο άγχος, όταν είμαστε γενικά πολύ συναισθηματικά φορτισμένοι, οι νοητικές λειτουργίες δεν δουλεύουν όπως δουλεύουν συνήθως. Δηλαδή το κέντρο του κεφάλου που επεξεργάζεται και κάνει τις νοητικές λειτουργίες, υπολειτουργεί. Οπότε χρειάζεται να μιλήσουμε μία γλώσσα που να την καταλαβαίνει το συναισθηματικό μέρος του εγκεφάλου και να ανταποκρίνεται και το σώμα μας αυτό. Εφόσον ξεκινήσουμε ψυχοθεραπεία και κάνουμε ένα εύλογο διάστημα, όχι ένα μήνα, και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που τέλος πάντων μπορούμε να διαχειριζόμαστε τις κρίσεις πανικού, σταματάνε. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να πεις ότι δεν θα την ξανασυναντήσω ποτέ, τελειώσαμε μαζί της, γεια σου, ή ουσιαστικά μαθαίνουμε με αυτόν τον τρόπο αφενός να ακούμε το σώμα μας, όπως είπες και συμφωνώ και εγώ από προσωπική εμπειρία, αλλά αφετέρου κάπως να θα το πω κάπως πιο έτσι ρομαντικά, ωστόσο σε μένα συμβαίνει ότι κάπως όταν κάπου ξεφεύγουμε, κάπως να καταλαβαίνουμε ότι το σώμα μας ενεργοποιεί και μας λέει ότι όπα κάτσε γιατί εδώ το έχεις παρακάνει, ας πούμε, κάνε λίγο κράτη. Άρα αν επανεμφανιστεί, σίγουρα δεν θέλουμε να επανεμφανιστεί, αλλά αν επανεμφανιστεί, μήπως είναι ένας τρόπος, ας πούμε, που πλέον μιλάς με το σώμα και δεν είναι κάτι που θα πρέπει να μας ταράξει, ή είναι κάτι που φεύγει και γεια μας, καλή συνέχεια, σας εύχομαι και όλο αυτό. Ισχύουν όλα αυτά που λες. Θα σου πω πάλι από την προσωπική μου εμπειρία ότι όταν δεν υπάρχει κάποιο τραυματικό γεγονός που να ανήκει στο παρελθόν, δηλαδή για παράδειγμα είχα μία θεραπευόμενη που είχε υποστεί διαχρονική σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της. Εκεί δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση πανικού σε δύο συνεδρίες, γιατί η κρίση πανικού είναι απλά ένα σύμπτωμα σε αυτή την περίπτωση που κάπως εκφράστηκε, που μέσω αυτού εκφράστηκε το παλιό τραύμα. Όταν η κρίση πανικού πυροδοτείται από πράγματα που έχουν να κάνουν με το παρόν, από γεγονότα που έχουν να κάνουν με το παρόν, εάν, όπως είπα και πριν, ασχοληθούμε με το σώμα και του δώσουμε φωνή, θα ξαναπώ πάλι από την προσωπική μου εμπειρία, με τον τρόπο που έχω δουλέψει εγώ με τους θεραπευόμενούς μου, σε 2 έως 4 συνεδρίες οι κρίσεις πανικού σταματάνε. Τώρα το αν θα επανέλθουν, υπάρχει μία μικρή, θα έλεγα, πιθανότητα κάποια στιγμή, σε πιο ήπιο βαθμό, να υπάρξουν πάλι μεμονωμένες και πολύ μικρότερης έντασης και πολύ περισσότερο διαχειρίσιμες. Αλλά σίγουρα το άτομο έχει ήδη εργαλεία για να τις αντιμετωπίσει. Η κρίση πανικού είναι σύμπτωμα. Αυτό θα ήθελα να κρατήσει ο κόσμος. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, πάντα μιλάω ναι, από την προσωπική μου εμπειρία. Εννοείται. Μπορεί να καταγράφεται σαν μια παθογένεια και είναι, αλλά στην πραγματικότητα είναι σύμπτωμα. Τα αίτια που βρίσκονται από πίσω είναι άλλα. Και η ερώτηση του εκατομμυρίου για μένα, χωρίς πλάκα, είναι ότι πες ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πέρασει ποτέ κρίση πανικού. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλοί. Και ένας άνθρωπος δίπλα του, η σχέση του, το παιδί του,
ένα συνάδελφο στη δουλειά, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά. Εκείνη τη στιγμή που είναι μαζί, παθαίνει μια κρίση πανικού. Ή τέλος πάντων, παθαίνει κάτι στο οποίο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Τι θα μπορούσε να κάνει για, εντάξει, να τον βοηθήσει με την έννοια αφενός να μην τον ταράξει παραπάνω, πέρα από αυτό. Δηλαδή να του πει ότι Παναγία μου, τι έχεις πάθει, για να τον συγχύσει. Τι θα μπορούσε να κάνει για να τον βοηθήσει? Να ξεκινήσω από αυτό που είπες, να δούμε πρώτα τι δεν πρέπει να κάνει, γιατί ακούω πολλά τέτοια. Το πρώτο που σίγουρα δεν πρέπει να κάνει κάποιος είναι η κριτική. Σωστά. Και προφανώς δεν πιστεύω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που θα πει «Α, καλά, πώς κάνεις έτσι». Η κριτική πολλές φορές εκφράζεται με πλάγιους τρόπους. Χρειάζεται να είμαστε λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς χρησιμοποιούμε τη γλώσσα, σε αυτά που λέμε, σε αυτά που δεν λέμε. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην κάνουμε κανενός είδους κριτική, να μην προσπαθούμε να εξηγήσουμε εκείνη τη στιγμή στο άτομο τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει, δηλαδή να μην προσπαθούμε να το βάλουμε να καταλάβει πράγματα, γιατί δεν μπορεί να ακούσει εκείνη τη στιγμή, δεν μπορεί να καταλάβει. Το αριστερό του ημισφαίριο που ασχολείται με τις νοητικές διαδικασίες υπολειτουργεί. Χρειάζεται λοιπόν πάλι να κάνουμε πράγματα που θα βοηθήσουν το σώμα του και το συναίσθημά του. Οπότε δεν κάνουμε κριτική, δεν προσπαθούμε να εξηγήσουμε, πόσο μάλλον πολλές λεπτομέρειες και επιστημονικά στοιχεία και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν λέμε μην αγχώνεσαι. Ναι, δεν λέμε μην αγχώνεσαι, γιατί το συναισθηματικό ημισφαίριο του κεφάλου δεν ακούει το μην, δεν ακούει την άρνηση, ακούει το αγχώνεσαι, οπότε το άτομο αγχώνεται. Και επίσης, αν πούμε αυτό, είναι σαν να του λέμε δεν σε καταλαβαίνω. Δηλαδή, σαν να υπονοούμε ότι δεν θα έπρεπε να αγχώνεται. Το άτομο εκείνη τη στιγμή χρειάζεται κατανόηση και χρειάζεται υποστήριξη. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε? Αν είναι οικείο μας άτομο, η σωματική επαφή βοηθάει πάρα πολύ, γιατί βοηθάει, όπως λέγαμε πριν, πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, έτσι μπορεί να μας βοηθήσει και κάποιος άλλος μέσω της σωματικής επαφής, να αγγίξουμε τον ώμο ή τα γόνατα ή την παλάμη. Αν είναι ένα άτομο οικείο σε εμάς. Τώρα πω περίεργη. Γιατί αυτά τα σημεία. Ναι. Γιατί είναι πιο ασφαλή στην επαφή. Δεν είναι παρεξηγήσιμα, δεν θα νιώσει κάποιος ότι παραβιάζεται με αυτόν τον τρόπο. Προφανώς αν είναι κάποιο άτομο οικείο, φαντάζομαι δεν υπάρχει και τέτοιου είδους θέμα, αλλά γενικά ως πληροφορία στο κρατήσουμε ότι είναι τα σημεία που είναι πιο ok, είναι πιο ασφαλή να κάνουμε την επαφή μέσω αυτών. Και αν κάποιος έχει την τύχη να γνωρίζει διαφραγματική αναπνοή, μπορεί να δείξει, όχι να πει, γιατί όπως είπα πριν δεν μπορεί το άτομο να ακούσει εκείνη τη στιγμή και να καταλάβει, μπορεί όμως να μιμηθεί, να δείξει πώς μπορεί να αρχίσει να αναπνέει αργά και σταθερά. Αυτά είναι τα βασικά. Το κομμάτι των κρίσεων πανικού έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα παίζει ρόλο η πανδημία, φαντάζομαι, γιατί μείναμε μέσα στο σπίτι και ήμασταν κλεισμένοι και κάπως αυτός ο εγκλεισμός σίγουρα μπορεί να δημιούργησε διάφορες αναταράξεις. Ωστόσο, διαβάζοντας κι εγώ, μιας και θα κάναμε αυτό το podcast, είδα ότι υπάρχει μία έρευνα στην οποία, νομίζω ότι διάβασα στο New York Times, όπου έλεγε ότι ο κόσμος πλέον προσπαθεί να υποβοηθηθεί μέσα από τα social media και συγκεκριμένα από τα διάφορα quotes, δηλαδή από τις διάφορες ατάκες που ανεβαίνουν και είναι έτσι για emotional thinking και βασικά για να σου πει ότι δεν βλέπεις το δέντρο, βλέπεις το δάσος, ας πούμε. Κάπως έτσι. Ωστόσο, σε αυτή την έρευνα αποδείχθηκε ότι ο κόσμος που το κοιτάει αυτό γίνεται χειρότερα σε βάθος χρόνου. Οπότε θα ήθελα και να σχολιάσω σχετικά με αυτό, σχετικά κυρίως με το γεγονός ότι προσπαθούμε κάπως να καλουπώσουμε τη συνθήκη αυτή, ότι κάτι μας συμβαίνει αλλά δεν μας συμβαίνει κιόλας, γιατί να διάβασα, ας πούμε, στην τάδε σελίδα που είναι έτσι λίγο πιο ενθαρρυντική και νιώθω καλύτερα σήμερα. Βέβαια αύριο είμαι χειρότερα μάλλον, αλλά θα ξαναδιαβάσω και θα ξαναγίνει αυτό. Τέλος πάντων, μπαίνουμε σε έναν φαύλο κύκλο, οπότε θα ήθελα και να σχολιάσω αυτό, πάνω σε αυτό. Σίγουρα μπορεί να υπάρχουν κάποια quotes ή κάποια ταινία που μπορεί να δούμε, κάποια κουβέντα που θα μας πει κάποιος φίλος ή οποιοσδήποτε άνθρωπος που μπορεί κάπως να μας κάνει κλικ
και να μας ξεκλειδώσει. Αυτό το πιστεύω, μου έχει συμβεί και εμένα. Βέβαια, έχει συμβεί και στους θεραπευόμενους μου. Το πιστεύω πολύ. Εκεί που διαφωνώ όμως είναι όντως αυτή η προσέγγιση του «θα διαβάσω ένα βιβλίο για θετικές σκέψεις» και επειδή αν αρχίσω να σκέφτομαι θετικά και να στρέφω την προσοχή μου στο θετικό, θα σταματήσουν οι κρίσεις πανικού, θα σταματήσω να σκέφτομαι αρνητικά. Αυτό για μένα είναι ένα κουκούλωμα. Και δεν λειτουργεί, τουλάχιστον δεν μπορεί να λειτουργήσει μακροπρόθεσμα. Το εκείνη τη στιγμή που πάει να συμβεί η κρίση, αν μπορέσω όντως κάπως να στρέψω την προσοχή μου σε ένα θετικό ερέθισμα, εκείνη τη στιγμή ναι, θα αποσπαστεί η προσοχή μου, υπάρχει πιθανότητα να αποσπαστεί η προσοχή μου από αυτά τα δυσάρεστα που συμβαίνουν στο σώμα μου και να καταφέρω κάπως να συντονιστώ με κάτι πιο θετικό. Για να λύσω όμως το πρόβλημα, χρειάζεται να αναγνωρίσω ποιο είναι το πρόβλημα. Ποιο είναι αυτό το ανέκφραστο συνέστημα που το σώμα μου φωνάζει, και γι' αυτό είπα στην αρχή εχθρός ή φίλος, γιατί πολλοί θεραπευόμενοι μου τελικά καταλαβαίνουν ότι μέσα από την κρίση πανικού το σώμα τους τους έλεγε ότι κάνε κάτι, σταμάτα να με καταπιέζεις, σταμάτα να θάβεις αυτά που νιώθεις, εκφράσου. Οπότε τελικά μέσα από αυτό ανακάλυψαν πράγματα για τον εαυτό τους και εξελίχθηκαν γενικότερα. Δεν είναι δηλαδή απλά ότι ξεπέρασαν την κρίση πανικού. Οπότε διαφωνώ με το να είναι η αποκλειστική προσέγγιση το «θα διαβάσω ένα βιβλίο που θα μου πει πώς να κάνω θετικές σκέψεις», γιατί στην πραγματικότητα αν κάνουμε μόνο αυτό είναι σαν να λέμε ψέματα στον εαυτό μας. Ναι. Και σαν να του υπονοούμε κιόλας ότι δεν θα έπρεπε να νιώθεις έτσι. Αυτό είναι λίγο και επικριτικό νομίζω αυτό. Εν τέλει, ότι γιατί το παθαίνω εγώ αυτό και γιατί το παθαίνει η Ανθή. Οπότε εγώ πρέπει να το λύσω με κάποιο τρόπο, σίγουρα. Και νομίζω ότι αυτό που δεν αναφέραμε, συγγνώμη που είπα ότι ήταν τελευταία ερώτηση, άλλη μία, μου είχες αναφέρει ότι σίγουρα παίζει ρόλο και ο τρόπος ζωής ενός ανθρώπου για να μπορέσει να βελτιώσει το κομμάτι. Το οποίο νομίζω αυτό έχει να κάνει περισσότερο και με το άγχος, έτσι. Γιατί άμα κάνει αυτά που θα πεις τώρα, νομίζω ότι μειώνει κάπως και το άγχος και άρα τα επίπεδα ανεβαίνουν. Ναι, όλα παίζουν ρόλο. Είναι σημαντικό να κοιμόμαστε σταθερές ώρες, ο ύπνος να είναι παρκής. Χρειάζεται προσοχή η διατροφή. Η πολλή ζάχαρη, ας πούμε, δεν βοηθάει. Να κάνουμε μικρά και σταθερά γεύματα. Οι διαγερτικές ουσίες σε καμία περίπτωση δεν βοηθάνε. Η γυμναστική βοηθάει πάρα πολύ, αρκεί να είναι ήπιας έντασης, το πολύ προς μέτριας. Δεν θέλουμε δηλαδή έντονη άσκηση για τον απλούστατο λόγο ότι τα συμπτώματα έχουν ταχυκαρδία. Ναι. Όταν θα κάνουμε έντονη άσκηση θα αρχίσουμε να έχουμε κάποια σωματικά συμπτώματα που είναι φυσιολογικά, αλλά επειδή το άτομο που βιώνει την κρίση πανικού θα νομίζει ότι θα τα βιώσει ως κρίση πανικού, αυτό δεν θα βοηθήσει. Σωστά. Οπότε θέλουμε ήπιας έντασης άσκηση. Και φαντάζομαι καφέ. Ναι, όλες οι διαγερτικές ουσίες, okay. Καφέ, αλκοόλ, τσιγάρο, αυτά δεν βοηθάνε καθόλου. Okay. Αντί, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και που ήσουν εδώ και που ήσουν στο πρώτο μας επεισόδιο. Θέλω πολύ να μας στείλετε κι εσείς τις απορίες σας πάνω στο κομμάτι του κρίσεων πανικού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι η Έρικα Ρούσου. Αυτό ήταν το podcast «Ο Άγνωστος Ψι». Και μέχρι την επόμενη φορά να ακούτε. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.